Κύριε Κοπάση, ο οργανισμός έχει συσταθεί, υπάρχει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Το ζητούμενο, το μεγάλο ζητούμενο είναι πότε θα ξεκινήσει τη λειτουργία του, πότε θα δούμε. Λοιπόν, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης λειτουργεί τώρα και 4 μήνες σε συνέχεια του νόμου 4138 του 2013 που προέβλεπε τη συγχώνευση του ΟΑΔΙΚ, του ΟΑΝΑΚ και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΕ ΒΑΚ και της ΕΙΔΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ. Ήδη αυτούς τους 4 μήνες γίνεται μια αργότης προσπάθεια να μην σταματήσει τίποτα από τα έργα που ήταν σε εξέλιξη των 2 οργανισμών. Επίσης έγινε μια εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια να φτάσουμε σήμερα να έχουμε εγκεκριμένο τον κανονισμό λειτουργίας και το καταστατικό. Υπολείπεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ του κανονισμού λειτουργίας, ώστε να μεταφερθούν το αμέσως επόμενο διάστημα η αρμοδιότητα του προσωπικού, αλλά και τα έργα που είναι σε εξέλιξη στο βορειοδυτικό άξονα. Υπό αυτές τις συνθήκες, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση, ξεπερνώντας τη γραφειοκρατία, σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 4 μήνες είχαν μέσα και ένα Ιούλιο και ένα Αύγουστο. Θα είμαστε έτοιμοι σε ένα πολύ σύντομο χρόνο να πετύχουμε την επανεκκίνηση έργων και μελετών που αφορούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων που έχει πλέον ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Αυτό που επίσης αξίζει να σημειωθεί σε κάθε περίπτωση είναι ότι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης είναι φορέας γενικής κυβέρνησης, είναι ΔΕΚΟ και οι μισθοί των εργαζομένων σε αυτό είναι σε απόλυτη ταύτιση με το ενιαίο μισθολόγιο που ισχύει για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Κύριε Κοπάση, το προσωπικό που έρχεται σε εσάς από τους δύο οργανισμούς και από τις ΕΙΔΕ επαρκεί προκειμένου να τρέξουν αφενός τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπάρχουν και στο βορειοδικό άξονα αλλά και στο πράγμα που σε λέμε και αφετέρου να δημιουργηθούν εκείνες οι μελέτες για να μπορέσει να διεκδικήσει το νησί περισσότερα κονδύλια. Η πρόβλεψή μας αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει στην επανοργάνωση του οργανισμού σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας να φροντίσουμε, να μαζέψουμε δυνάμεις με όποιο τρόπο είναι δυνατόν και να εντάξουμε σε πλήρη λειτουργικότητα τους εργαζόμενους που ήδη υπάρχουν. Αυτό αφορά όμως την ακριβώς επόμενη μέρα και νομίζω πως θα είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε και να δεν θα θέλω να προεξοφλήσουμε την επιτυχία από σήμερα, αλλά νομίζω ότι είμαστε εδώ για να το αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Ένα όμως από τα αγκάθια που κληρονόμησε ο οργανισμός, ο νέος αυτός οργανισμός, είναι τα χρέη. Πράγματι, νομίζω ότι οι όποιες οφειλές υπάρχουν, που υπάρχουν, θα αντιμετωπιστούν με τα αντίστοιχα, με τις αντίστοιχες προβλέψεις και τις προβλέψεις για έσοδα από αυτούς που τα οφείλουν ή ίσως με τις δυνατότητες που υπάρχουν στην κατεύθυνση του να αναζητηθούν χρήματα ως φορείς γενικής κυβέρνησης για να εξοφληθούν ιδιώτες. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει ήδη προσπάθειες με την πολύτιμη βοήθεια του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του κ. Δικτάκη.